Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται συνεχώς μετά το 2010 και η απογραφή που θα διεξαχθεί θα το επιβεβαιώσει, καθώς πιθανότατα οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας στα τέλη του 2021 θα είναι κατά 450.000 έως 500.000 λιγότεροι από αυτούς που απεγράφησαν το Μάιο του 2011. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει πρόσφατη δημοσίευση των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας, κυρίων Βασίλη Παπά και Βίρονα Κοντζαμάνη. Η απογραφή πληθυσμού που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πολύ λίγες εβδομάδες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή θα δείξει μια τεράστια μείωση πληθυσμού, πάνω από 500.000 Έλληνες λιγότεροι σε αυτή την απογραφή. Τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2011 έως το 2020, με βάση τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας μας, όπως επισημαίνουν οι δύο ερευνητές, μειώθηκε κατά 3,7%, δηλαδή κατά 405.000 άτομα. Οι τάσεις όμως σε περιφερειακό επίπεδο είναι μεικτές. Η πλειοψηφία των νομών, 39 στους 51, είχε απώλειες και μόνο οι 12 στους 51 είχαν κάποια αύξηση. Ο Έλληνας πιστεύω ότι δεν σταμάτησε να αγαπά την οικογένεια, δεν σταμάτησε να αγαπά την απόκτηση παιδιών, αλλά οι συνθήκες έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες, τόσο από πλευράς ανεργίας, όσο από πλευράς μείωσης εισοδημάτων, αλλά κυρίως από πλευράς έλλειψης μέτρων στήριξης της οικογένειας. Με συνεχείς ανακοινώσεις τους, οι πολυτεχνικές οργανώσεις εδώ και χρόνια έχουν επισημάνει το πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε το γεγονός ότι πολλά μέτρα που είχαν ληφθεί τις προηγούμενες δεκαετίες για τη στήριξη της οικογένειας και ειδικά τη στήριξη των πολυτέχνων έχουν καταργηθεί στο όνομα της δημοσιονομικής κρίσης. Οι πολύτεχνοι τονίζουν ότι χάθηκαν τα ευεργετήματα που λειτουργούσαν ελκυστικά στα νέα ζευγάρια, ώστε να αποφασίσουν να κάνουν περισσότερα παιδιά, ενώ τονίζουν ότι με τα μνημόνια έχασαν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέσα σε μια δεκαετία, από το 2009 μέχρι το 2019, έχασαν το επίδομα πολυτέχνου το οποίο λάμβαναν, έχασαν τις μετεγραφές που είχαν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, με αποτέλεσμα αρκετοί πολύτεχνοι να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Είδαν να καταργείται η έκπτωση που είχαν στο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν η κατάργηση του αφορολόγητου ποσού για κάθε παιδί, το οποίο ίσχυε στη φορολογία εισοδήματος. Ξαφνικά οι οικογένειες, όσο περισσότερα παιδιά είχαν, τόσο περισσότερο φόρο έπρεπε να πληρώσουν. Στην ίδια μελέτη, την ίδια περίοδο, τα ποσοστά μεταβολής και όχι τα απόλυτα μεγέθη διαπιστώνεται ότι είναι 4 μόνο νομοί που είχαν μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους με πάνω από 6%. Και αυτοί είναι τα Δωδεκάνησα, η Χίος, η Λέσβος και η Σάμος. Στον αντίποδα, ανάμεσα στους 39 νομούς που έχουν απώλειες, οι 8 είχαν σημαντικά αρνητικά ποσοστά μεταβολής με πάνω από 7%. Οι νομοί με σημαντικά κέρδη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές, είναι όλοι νησιά που φιλοξενούν κέντρα υποδοχής προσφύγων, ενώ αυτοί με σημαντικές απώλειες βρίσκονται όλοι στην ηπειρωτική ορεινή Ελλάδα. Ένα ποσοστό μεταναστών θα αποκτήσει παιδιά στην Ελλάδα, είναι γεγονός. Αλλά το μεταναστευτικό είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα σε σχέση με το δημογραφικό. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης η συζήτηση αυτή έχει κλείσει οριστικά. Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το μεταναστευτικό δεν είναι η απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα. Αν η Ευρώπη έχει χαμηλότερους ρυθμούς γεννήσεων από το ρυθμό με τον οποίο δέχεται μετανάστες, δεν θα μπορέσει να τους απορροφήσει, δεν θα μπορέσει να τους εντάξει στις κοινωνίες των κρατών μελών. Όσον αφορά το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, αυτό σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι αρνητικό, την τελευταία 9 ετή περίοδο αγγίζοντας τις 223.000.